Αγούστα Ράμα, ένας άνθρωπος ας πούμε, που ζει τώρα, στις καταστάσεις που ζούμε, ας πούμε, στη χώρα που ζούμε, το 99 που έχουμε τριανταρίσει, αν θα ζούσε, ας πούμε, 100-200 χρόνια ακόμα με κάποιο τρόπο, και έλεγε στους ανθρώπους του τότε, ας πούμε, αν τον ρωτούσαν πώς ήταν η κατάσταση τότε, ας πούμε, δείξε μας μια μορφή τέχνης, ας πούμε, που αποτύπωνε την τότε κατάσταση, να του δίνει, ας πούμε, υλικό δικό μας να ακούσει, ξέρω. Θεωρώ ότι το ραπ έχει ως ιδιότητα την καταγραφή των καταστάσεων και των εποχών. Έχει πολύ μπλα μπλα μέσα το ραπ, οπότε στο πολύ μπλα μπλα χρησιμοποιώντας σωστά, ας πούμε, αυτό το μέσο, έχεις τη δυνατότητα να αποτυπώσεις ακόμα και μια εποχή ολόκληρη, ας πούμε, στο σύνολό της. Νομίζω ότι στο αντικείμενό μας είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που ραπάρουν επειδή είναι rappers και αυτοί που επειδή ραπάρουν είναι rappers, ας πούμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι στην δεύτερη κατηγορία. Χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο, ας πούμε, και επειδή χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο, μπορείς να πεις ότι είμαστε rappers, ας πούμε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το μέσο και το τι μπορεί να πετύχει με αυτό, ας πούμε. Κρατάμε την αισθητική και το στυλ, ας πούμε, και όλο το ηχητικό και το ύφος από αυτά που μας αρέσει από αμερικάνικα, ας πούμε, που ακούσαμε πρώτα. Και το προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα, στη δική μας πραγματικότητα, φτιάχνοντας κάτι το οποίο να μπορεί να έχει αντίκτυπο εδώ που ζούμε εμείς, ας πούμε, δεν μαϊμουδίζουμε, ας πούμε. Πιστεύω πολύ στον όρο «δικά μας παιδιά». Πιστεύω δηλαδή ότι ένας γνωστός μου, μου συστήνει έναν γνωστό του, ας πούμε, ή τον ρωτάω για έναν γνωστό του και μου λέει «είναι δικό μας παιδί», αυτό για μένα είναι... παίζει πολύ ρόλο, ας πούμε, στο πώς βλέπω την κοινωνία, πώς βλέπω τον κόσμο, πώς βλέπω τις παρέες, πώς βλέπω τα πάντα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που συνεννοούμαστε με έναν κώδικα τον οποίο δεν υπάρχει κάποια λίστα με κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Είτε συνεννοούμαστε, είτε δεν συνεννοούμαστε. Το δικά μας παιδιά είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεννοούμε. Για αυτούς ραπάρω. Μπορεί να μην τους ξέρω προσωπικά, μπορεί να μην ξέρουν προσωπικά. Ξέρουν και ξέρω ότι έχουμε κάποια πράγματα που μας ενώνουν. Είναι κυρίως θέμα ίσως αντίληψης. Δεν έχει να κάνει μόνο με το βιωτικό επίπεδο, δεν είναι ταξικό. Δεν είναι πολιτικό. Δεν είναι οπαδικό. Δεν είναι καν μουσικό. Είναι κάτι αόριστο και συγκεκριμένο μαζί. Είναι ότι, μάγκα να σε καταλαβαίνω, ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Για αυτούς ραπάρω. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιος που εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι βλέπω κόσμο, το οποίο εγώ δεν θεωρώ δικά μας παιδιά, ας πούμε, και μου λένε, ξέρω, καλή φάση, ξέρω εγώ, ή έτσι, μπορεί να σε κάνεις ένα live, να μου πούνε για ένα κομμάτι, για ένα οτιδήποτε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά, απέναντι σε αυτόν δεν νιώθω καμιά ευθύνη. Στα δικά μας παιδιά, νιώθω μια ευθύνη. Για το που έκρυψαν τα ωραία, δεν έχω ιδέα. Σε σακούλες από τα Τζάμπο και επιπλά από το Ικέα. Στους άφραγκους καταναλωτές στην Τζιμισκή, στην αγάπη που δεν πήραμε πίσω ούτε μια στιγμή. Έχω τον κόσμο γραμμένο σε ένα αντίτα παλιό και έχω ζήσει το παράλογο πριν πάω στρατό. Έχω ανθρώπους να αγκαλιάζω ώσπου να κοιμηθώ και ένα πρόβλημα να λύσω πριν αφού απρωινώ. Έχω την Όλγα να διασχίσω ώσπου να βρω τον ψηλό. Έντομα παγιδευμένα με στον ίδιο ιστό. Το περαδόθε για το τίποτα, κάποιοι το λέμε γύρα. Σαλονίκη επαρχία ή όπου μας ξεράσει μοίρα. Μη μου φας τον αναπτήρα, γιατί μόλις τον πήρα. Βασιλιάδες που έχουν θρόνους τους κασόνια από μπύρα. Ζώντας κάτω από το θόλο, πολλά εκπέμπουνε φόβο. Ότι ανεβαίνει, πέφτει σούμπι, το μιλάω από πείρα. Φοράμε τζόκι στα κεφάλια μας και παραλλαγές. Και έχουμε ανάγκη από σχέδια και στρατηγικές. Γιατί όπως είπανε δυο τσάκαλοι πριν χρόνια στο Queens, γίνεται πόλεμος εκεί έξω και κανείς ασφαλής. Υπάρχει οργή σε αυτό που κάνουμε, ας πούμε. Υπάρχει γιατί υπάρχει αίσθηση ότι παίζεις
με σημαδεμένη τράπουλα, ας πούμε. Υπάρχει αίσθηση ότι αδικείς. Από τη στιγμή που νιώθεις ότι αδικείς και ότι όλοι κοιτάνε στην παίξουν, ας πούμε, λογικό είναι ότι βγάζεις μια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση εμπεριέχει οργή, εμπεριέχει μίσος πολλές φορές. Τα βάζεις με αυτούς που πιστεύεις ότι ευθύνονται γι' αυτό. Πολλές φορές μπορεί να πέφτεις σε μια παγίδα να πολεμάς αόρα τους εχθρούς, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το ξέρω. Ξέρω δηλαδή ότι πολλές φορές μπορεί να είναι παραβλανημένος. Γενικότερα το hip hop είναι, η τέχνη του hip hop είναι καθαρά βιωματική, ρε παιδάκι. Είναι σε φάση η φίλη σου, ο κύκλος σου, τα προβλήματά σου, η κοινωνία που ζεις είναι άμεσο, είναι εκείνη την ώρα. Έλα ρε. Τι έγινε? Δεν είμαι εκεί, είμαι στο μπασκετάκι κάτω. Στο ποδοσφαιράκι που κάναμε το καλύτερες μέρες στο βίντεο. Ναι, έλα. Μια σειρά του HBO, θέλω πριν κοιμηθώ, πλαστικό φαγητό, ψευτικά σ' αγαπώ, να είναι εκεί να περιμένει ώσπου να πάω να πληθώ, να κάθεται να αντιπηδάω για όσους δεν είναι εδώ. Ταλαιπωρημένες φάτσες, ηλιοθεραπεία σε ταράτσες, ξενύχτια, έρωτες που γίνανε συνήθεια, δίγες από αντίντα στο φτηνό πόρο στα Ελίσια, μέχρι αύριο να μου έχεις 10 μπίτια κότσο. Κάποια ίσως θα κρατήσουμε. Σήκωσε την τέντα πιο ψηλά, μπας και μαυρίσουμε. Φέρε δυο πακέτα τυχερά για να καπνίσουμε. Μπύρες την πόλη από ψηλά να κατουρίσουμε. Ούτε που θυμάμαι τη χαμένη μου αθωότητα. Μέσα στο κεφάλι καρφωμένο έχω ένα κώδικα, ρουτίνα. Κάθε καλημέρα και μια ακρότητα. Τίποτα πιο άγριο από την καθημερινότητα. Σχέδια με αριθμούς και χιόνι στην οθόνη. Μια θηλιά από σεντόνι σε ένα βρώμικο μπαλκόνι. Η λάμψη της καταστροφής ακόμα με γκαβλώνει και ασμανχώνει. Η θέα κάτω από το πιστόλι. Μια γυναίκα στην Ελλάδα μπορεί να θέλει να ραπάρει. Να έχει ένα πλάνο, να έχει μια άποψη, να έχει ένα ταλέντο, να θέλει να πει πέντε πράγματα, ας πούμε, για την καθημερινότητά της, για οτιδήποτε. Θα κριθεί, θα ακούσει και σχόλια τύπου αν είναι ωραία γκόμενα, καλό μου είναι, το πηδούσα, όχι πηδιόταν με τον άλλον, όχι είναι χοντρή, όχι είναι βρωμιάρα, όχι δεν ξέρω τι σκάτα, ας πούμε. Θέλει αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, μια γυναίκα για να πει ότι το κάνω και το κάνω σοβαρά και βγαίνω με τα μούτρα μου σε αυτό, θέλει αρχίδια, ας πούμε. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω ράπ από γυναίκα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Το έχω πιάσει καλά, πες μου γιατί να το αφήσω. Μου λένε αν δεν γαμίσω, βλάκα εσένα θα γαμίσω. Μαζί μου κουβαλάω της Ελλάδας τον γκρίζο και για λίγο το αφήσω να είναι εδώ όταν γυρίσω. Έχω δυο μάτια που καίνε, ακριβώς κατά από το γύσο. Ένα ψέμα για να ζήσω, μια ζωή να χαραμίσω. Τη βρίσκω, με ρίσκω, που λένε πως υπερβάλλω, Θεέ μου, πες μου. Ποια τρύπα θα τους κρύψω όταν ρεφάρω, έχω. Γάμισε τα λόγους να ραπάρω. Ή έτσι μου ζητάει να μη σαλτάρω και καλμάρω. Ό,τι πιο γλυκό μου έχουν πει, είπα γουστάρω. Έπειτα τα πήρα και την έστειλα στο διάολο. Απ' τα βουνά της τρέλας της πόλης της μοναξιάς, ουρλιάζω, καμία ευτυχία για εμάς. Από τα δυτικά ως τα αρρωστάκια της ανάληψης και τις ουρές στα μηχανήματα ανάληψης. Είδα το μέλλον μας σε μια σφαίρα μυστήρια, βασανιστήρια σε ρυπωμένα κτίρια. Λάμπες φθορείου, θεοί στα εργαστήρια, ντρόγκες σηκώνω την νεκρή στα κημητήρια. Έχω βίτσια πλουσιό παιδί, μα δεν έχω μία ουτραδία. Μετά τη γαλοτερία. Για μένα αυτό που κάνουμε δεν είναι ποίηση, είναι αντιποίηση, ας πούμε. Τώρα γενικά είναι αντί. Πολλά είναι αντί το ένα, αντί το άλλο, είναι αντίδραση, είναι αντί. Οπότε και οι ήρωες που χρησιμοποιούμε για να πούμε μια ιστορία είναι αντί ήρωες, δεν είναι ήρωες. Δεν είναι δηλαδή ο φτωχός πλην τίμιος, ο πρόσκοπος, ο Σούπερμαν, ο τέτοιο. Είναι άνθρωποι με αντιφάσεις μέσα τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι πλερώνονται, ας πούμε, για να πετύχουν ένα σκοπό. Τώρα, σαν παράδειγμα, ας πούμε, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ είτε φίλους μου, ανθρώπους κοντινούς μου, είτε προσωπικά μου βιώματα, είτε καμιά φορά και χαρακτήρες οι οποίοι με επηρεάζουν από μια ταινία που θα δω, ένα βιβλίο που θα διαβάσω, ας πούμε, μια μουσική άλλη που θα ακούσω, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έτσι είναι και η καθημερινότητα. Η βία της καθημερινότητας, αυτό όλο αυτό το πράγμα που λέμε, ας πούμε, το που συμβαίνει,
το άγχος, οι ανάγκες, όλο αυτό το ζήτημα δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι ευέλικτοι. Ακόμα και ηθικά ευέλικτοι, ως ένα σημείο, ας πούμε, ίσως με κάποιες σταθερές, κάποιους κώδικες, οι οποίοι δεν πρέπει να σπάνε. Οι ήρωες αυτοί δεν θα θέλουν να σπάσουν, ας πούμε. Στα 30 της γενιά του 90 βγάζει δύσκολες. Για μένα είναι η γενιά της αμφιβολίας. Είναι σαν να ζητήσαμε, ας πούμε, δικιά μας την αμφισβήτηση και να μας δώσανε αμφιβολία, εμποφλέβεια, ας πούμε. Θέλαμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε, θέλαμε να μην είμαστε πρόβατα. Και αυτό που μας δώσαν, κατά κάποιο τρόπο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η ταχύτητα της πληροφορίας. Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι ανήκουμε σε ένα στημένο παιχνίδι. Γιατί παίζουμε σε ένα στημένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό. Δεν ξέρω άμα είναι καλό να το αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να πούμε τα πάντα είναι στημένα, γάμισέ με, ή να πούμε ότι όπα μάγκα, άνθρωποι το στείνουν, άνθρωποι το ξεστείνουν. Προσωπικά μέσα από αυτό εγώ βρίσκω και ένα... Το βλέπω και σαν λίγο ξεσκαρτάρισμα κάποιων καταστάσεων, ας πούμε. Βλέπω υπό την πίεση και υπό την φτώχεια και υπό την ανασφάλεια όλη αυτή. Νομίζω ότι βγαίνει και πολλές φορές το ποιόν ανθρώπων. Το βλέπω αισιόδοξη, ας πούμε, πλευρά μου, ας πούμε, θα ήθελα να το δει σαν δοκιμασία. Σαν να είμαστε, ας πούμε, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και να μας δοκιμάζουν, ας πούμε, σαν μια πίστα σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Αυτή είναι η αισιόδοξη μου προσέγγιση. Δηλαδή ότι πρέπει να τα καταφέρουμε, πρέπει να είμαστε εντάξει, δεν πρέπει να ρίξουμε την αξιοπρέπειά μας, δεν πρέπει να γίνουμε αναξιοπρεπείς. Μπορούμε να πεινάσουμε, είναι προτιμότερο, ας πούμε, από την αναξιοπρέπεια. Αυτοί που εγώ θέλω να έχω δίπλα μου, θέλω να πιστεύω ότι προτιμάνε ότι είναι χειρότερη αναξιοπρέπεια. Ότι το έσχατο είναι αναξιοπρέπεια. Δεν είναι το θάνατος, δεν είναι ούτε η πείνα, δεν είναι ούτε τα ποινικά αδικήματα. Αναξιοπρέπεια είναι το χειρότερο. Το μέσα, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Δηλαδή μπορεί και να γίνει αυτό το μέσα, άμα θέλω. Ξέρω, όχι και μετά δεν μέσα. Γιατί έχουμε 5 κιλά μαύρο. Έχουμε χρόνο μετά. We'll be right back.
με τον Παύλο Θεσσαλονίκη και να πούμε να βάψουμε τώρα τρένα. Εντάξει, καύλα, τρελή, παιδί μου. Και εκεί, στο Γιάννη Θεσσαλονίκη, για να μπούμε να βάψουμε, βάλαμε τσιγιαδόρους. Τσιγιαδόρους είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ξέρω εγώ, στο βάψιμο. Γιατί, γιατί πιο πάνω, πιο κάτω, το κολάδικο. Έπαιζε μπάτσι. Και άμα πια να τρώγαμε βρωμόξυλο. Και γενικότερα αυτή, η φάση που έπαιζε με τους τσιγιαδόρους. Τσιγιαδόρους ήταν μέλος της ομάδας. Τσιγιαδόρους. Τσιγιαδόρους είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Εσύ βάφεις με το κεφάλι σου ήσυχο και αυτός κοιτάει. Γυρνώντας λοιπόν από Θεσσαλονίκη, δημιουργήσαμε τις παρεμβολές μες στο τρένο. Είπαμε ότι κάναμε ένα γκρουπ. Τότε με τον Νίκο, τον Σεραφίγκο. Αφού είχαμε βάψει βέβαια με τους με τον Ωρέση Τένα, τείχους που λέγαν διάφορα σκατά, σπάσε την πουτίνα.